Να είμαστε πάλι εδώ, μετά από τη σφαγή μας, από τα ζόμπι. Πάμε να παίξουμε κανονικά τώρα. Έτσι το λέω με αποφασιστικότητα κιόλας, να το πιστέψω κι εγώ. Δύο πόρτες έχει η ζωή. Εδώ δεν έχει τίποτα. Έχει ένα χάρτη όμως. Και θα αποφασίσω να τον συμβουλεύομαι, γιατί μην κάνω μαγκές. Λοιπόν, εντάξει, τα έχουμε δει αυτά. Θα έρθουμε εδώ μετά. Το πολύ ξύλο πέφτει στην άλλη πόρτα. Λοιπόν, ας πάμε εδώ πρώτα. Πάμε εκεί που είναι το σκοπευτήριο. Να πάρουμε αυτό το κλειδάκι, να δούμε τι γίνεται. The Raccoon Den. Ωραία γραφικά, ε. Λοιπόν, είναι για το αυτοκίνητο της αστυνομίας 7439. Θα έρθουμε μετά εδώ, γιατί έχει το καρό. Λοιπόν, τα ζόμπι αυτά επιτίθενται μόνο άμα έχεις πάρει το κλειδί με το σήμα του καρό. Οπότε τώρα που είναι ήσυχα, ας πάρουμε τις χειροβομβίδες φωτιάς. Βέβαια θα ξανάρθουμε εδώ. Εδώ, από εδώ ήρθαμε. Εδώ είναι το σκοπευτήριο και εδώ είναι κλειστά. Ίσως μπούμε από άλλη είσοδο. Πάμε τώρα στην άλλη πλευρά, εκεί που είναι το νεκροτομείο. Κάτι είδα εδώ. Λοιπόν, υπάρχει και ένα λίκερ τώρα εδώ πέρα, το οποίο πού πάει και εξαφανίζεται. Πάει κάπου εκεί και κρύβεται. Λοιπόν, εδώ είναι το δωμάτιο με τα λίκερ, που δεν έχει τίποτα όμως να πάρουμε. Απλά πρέπει να κάνουμε μια ασφαλή διέλευση από εδώ, να μην μας ακούσουν. Και να μην ψαρώνουμε. Όσο πάμε αργά, δεν μας ακούνε. Αν μπορέσω και γλιτώσω κάποιες κάποια flame rounds, καλά θα είναι. Μάλιστα. Εδώ δεν μπορούμε να περάσουμε. Και θέλει την μανιβέλα. Ωραία. Και εδώ είναι το νεκροτομείο. Το κλείσω γιατί θα χρειαστεί να τρέξω μόλις ενεργοποιηθεί η παγίδα
και αν δεν κάνω λάθος το τελευταίο ή το προτελευταίο. Έχει κάτι να πάρουμε. Τώρα δεν ξέρω αν θα συμμετάσχει και αυτό στην ενέδρα, οπότε ας τον κλείσω μέσα. Λοιπόν, από εδώ τι θέλουμε να πάρουμε. Το κλειδί καρό. Λιγάκι. Υποτίθεται δεν μας έχουν δει αυτοί, έτσι. Αμάν. Μην το γουσουζέψω, αλλά καλά πάει. Πού είναι το άλλο λίκερ, εδώ είναι το θέμα. Κάτι, οχ, να το. Κάνουμε τώρα. Καταρχήν που πάμε. Πού θέλω να πάω τώρα μια στιγμή. Ας βγω έξω καταρχήν. Να πάω να δω με το αυτοκίνητο τι γίνεται. Πώς με είδε τώρα, ή δεν με είδε και εγώ τη πάτησα. Πιστεύω να ακολουθεί. Λοιπόν, τώρα πώς λεγόταν το. Ποιος ήταν ο αριθμός του αυτοκινήτου. Πάντως βλακία έκανε, γιατί θα πρέπει να ξαναμπω πάλι εκεί μέσα. 74-39 δεν ήτανε. Μάλιστα, για να δούμε τώρα τι μας επιφυλάσσει το παιχνίδι. Ναι, δεν είναι κάτι. Εντάξει, μπορεί να είναι κάποιο καλό όπλο τώρα, αλλά δεν είναι κάποιο αντικείμενο κλειδί για να προχωρήσει το παιχνίδι. Λοιπόν, τέλος πάντων, εδώ δεν το γλιτώνουμε, θα ρίξουμε grenade. Θα τον γλιτώσουμε, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτοί έχουν αγριέψει τώρα, αυτοί οι δύο εκεί.
πήραμε film, έτσι. Τελειώνουν και οι θέσεις σιγά σιγά. Τίποτα δεν είχε εδώ πέρα δηλαδή αξιολόγου. Λοιπόν, πού θέλω να πάω τώρα? Όλο ευθεία, εντάξει. Όλο ευθεία για να μπω στην άλλη πόρτα. Εν τω μεταξύ, ο στόχος μας παραμένει να βρούμε αυτή την κάρτα εκεί που πήγε ο Chief Irons. Έλεγα μήπως και μπορούσαμε να το πετάξουμε, αλλά σιγά που τέτοια τύχη. Δεν έχω χώρο τώρα. Αυτό είναι αναβάθμιση για το εκτοξευτή χειροβομβίδων, ναι. Α, μπορώ να το πετάξω αυτό. Ναι, αλλά πιάνει δύο θέσεις όμως αυτό τώρα. Λοιπόν, βάλαμε σε λειτουργία το ασανσέρ. Τώρα αυτό πώς θα το πάρω? Είναι μπλε. Εντάξει, δεν είναι και ιδιαίτερα χρήσιμο τώρα το μπλε. Θα ζήσω και χωρίς αυτό. Τώρα που μας πηγαίνει αυτός ο ανηλικιστήρας? Λογικά στο γραφείο του Chief Irons. Μάλιστα, και save. Τι μας περιμένει τώρα εδώ πέρα? Πρέπει να αδειάσω, να βρω ένα μπαούλο. Να πάρω και αυτό το βότανο. Α, το δωμάτιο με τα βαλσαμωμένα, ε. Κοίτα να δεις από πού ήρθα, ε. Ήρθα από εκεί που στο πρωτότυπο παιχνίδι ήταν η μάχη με τον boss. Λοιπόν, θα τα διαβάσουμε μετά αυτά. Κοίτα να δεις τώρα το ρακούν εδώ, βαλσαμωμένο. Καλά, φοβερή η περιοχή, ε. Έχουν επεκταθεί πάρα πολύ σε αυτή την αίθουσα. Εντάξει, και αυτό τώρα. Ή μάλλον η λογική λέει να ξεφροντωθώ αυτό. Ε,
Εδώ μπορεί να πάρει πιο πολλές σφαίρες, όχι. Κοίτα να δεις εδώ όλα αυτά τα ζώα, ε. Να και ο λύκος. Λοιπόν, να πάω να πάρω αυτά που δεν μπόρεσα να κουβαλήσω. Δεν ξέρεις τι γίνεται, μπορεί να χρειαστώ και ένα για το δηλητήριο και να μην έχω. Λοιπόν, θα κάνω το εξής. Ναι, νομίζω είμαι εντάξει. Και τι άλλο, και θα κάνω και κανένα save. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και χελώνα έχει βαλσαμώσει. Αμάν πια. Υδρόγειο στο pick-up. Τρομερό γραφείο. Α, εν τω μεταξύ. Ναι, ενδιαφέρον. Α, τρομερό, ε. Η τίγρης. Ωραία. Εδώ έβρισκες τη Σέρι. Α, άλλος ένας πίνακας που μοιάζει. Α, έχει και λέιζερ αυτό, ε. Πρέπει να κάνεις εδώ puzzle. Καλά μετά. Τι μετά δηλαδή, τώρα. Μόλις δούμε λίγο εδώ τα πιάτα. Καλλιτεχνήματα. Λίγο πιο πολύ φως να έχει το παιχνίδι. Αυτό τι ζώο είναι. Καταπληκτικά. Λοιπόν, αυτό που πήραμε περιέχει το κλειδί κούπα, έτσι. Καταπληκτικό. Δεν έχω λόγια.
Άρα εδώ λείπουν πράγματα, γι' αυτό σε βγάζει στο inventory. Αριστούργημα πραγματικά. Λοιπόν, αν θυμάμαι καλά, κάτω δεν υπήρχε submachine gun. Μου λείπει το όπλο όμως. Έχω μήπως gunpowder έχουνε. Να κάνω κάνα acid round. Ξανακάνω κανένα save. Εδώ που είμαστε ακριβώς? Τώρα εδώ να ξοδέψω σφαίρες, αν είχα ένα μαχαίρι, τους άλλους τα έχω πάρει όλα τώρα. Εν πάση περιπτώσει. Το άλλο το πυροβόλησα κάτω. Το πυροβόλησα βέβαια και σκοτώθηκα στο προηγούμενο βίντεο. Καλό με αυτό το όπλο είναι ότι παίρνει 13 σφαίρες. Λοιπόν, πάνω τι κάνουμε? Καινούρια περιοχή εντελώς εδώ. Χαμός γίνεται. Εδώ τι είναι? Δεν μ' αρέσει εδώ. Λίγο ύποπτη είναι η περιοχή για μάχη με boss. Πάλι αυτό το καπέλο. Το είχαμε δει στο γραφείο του Irons. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε πάμε λίγο κάτω. Να δω τι είχε στη σκάλα άμα πας εδώ. Κατεβαίνει πολύ. Θα μπουκάρει βέβαια τώρα, έτσι. Όλοι θα μπουκάρουν. Τι να κάνω τώρα? Κάπου θα με ενώνει με την κεντρική περιοχή εδώ. Το περίμενα, εντάξει, τώρα αναμενόμενο.
Εδώ τι είναι? Τι λέει? Let me out. Ωχ, ξέρω που είμαι. Εδώ μπουκάρει μέσα ένα λίκερ. Είναι καθρέφτης, μάλλον είναι τζάμι που σε βλέπουν, αλλά εσύ δεν τους βλέπεις. Μια τρύπα στο νερό έκανα. Πολύ παίζει αυτό το πίνακας. Γεμίσει πράγματα, ρε παιδί μου. Ωραία, έχω θέσεις. Γιατί θυμάμαι ότι είχα βρει και ένα επιπλέον έτσι side pack και το, δεν το έχω τώρα. Άστο και αυτό. Τέλεια. Αυτός αφήνει και να στοχίζει λιγάκι. Να τελειώνουμε με το λίκερ εδώ πέρα. Πού είναι? Με σκοτώσεις. Δεν ξοδεύω δεύτερο grenade round. Κοίτα, τώρα είμαι στο κόκκινο. Χωρίς λόγο τώρα ουσιαστικά. Και τι ήταν αυτό τόσο σπουδαίο? Τι είναι αυτά τα 6, 2, 11, τέλος πάντων.
τελικά το πιστόλι είναι άχρηστο, έτσι. Ενώ στο Resident Evil 2, τέλος πάντων, κάτι κάνει στο Licker. Εδώ δεν κάνει τίποτα. Εδώ, ας πούμε, από το 100% της υγείας πας στο Danger. Έτσι και δεν έχεις άλλο grenade round. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Αλίτη. Εδώ. Μην πεταχτεί κανένας μόνο. Λοιπόν, άρα έχουμε να πάμε πάνω. Λοιπόν, να βάλω τα acid rounds, να αποθηκεύσω αυτά. Να δούμε τι έχει εδώ πέρα μέσα. Αυτό που πάει. Τι λέει, Special Tactics and Rescue Service. USB. Το USB πηγαίνει εκεί που είναι το γραφείο των Stars. Κάνω ένα save. Έχω να πάω δηλαδή να ανέβω τη σκάλα και επίσης να πάω στο γραφείο των Stars. Να θυμηθώ, όπως είχε η διαφήμιση που έλεγε τυρί, ρύζι, καφέ, γάλα, καμπά. Και έχουμε και την κάρτα να βρούμε για να πάμε εκεί που έφυγε ο Chief Irons με το κοριτσάκι. Λοιπόν, αυτά θα τα ξαναπούμε.